casa, Pane, Fiul desgrajă-mene, greșul Cristo, Martisac și Argasă, Με την περιφορά της θαυματουργής εικόνας της Αγίας Μαρίνας στο Μαΐστρο του Δήμου Αλεξανδρούπολης ολοκληρώθηκαν οι λατρευτικές εκδηλώσεις για τη γιορτή της. Αρκετοί πιστοί συνόδευσαν την εικόνα στους δρόμους του οικισμού. Θεόμεθα σε μπαγκσόν και λέησον. Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον. Έτσι θεόμεθα επί των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών των ευλαβών προσκυνητών. Η εικόνα ανήκε στην Ειρήνη Αμπατζή, κάτοικο του εγκατελειμμένου Μαΐστρου, που μαζί με τα τρία παιδιά της και τα λιγοστά υπάρχοντά της μετέφερε και την εικόνα η οποία της είχε δοθεί ως πρίκα από τη μητέρα της. Σύμφωνα με την οικογενειακή παράδοση, η εικόνα αγιογραφήθηκε στο Άγιο Όρος και ο καλόγερος που τη ζωγράφησε, μετά από κάθε πινελιά που έβαζε, έκανε παράκληση στην Παναγία. Τα πρώτα θαύματα καταγράφηκαν το 1911. Στην αρχή η εικόνα δάκρυζε πριν από κάθε δυσάρεστο γεγονός για τον Ελληνισμό. Μάλιστα, το υγρό αυτό είχε θεραπευτικές ιδιότητες, οπότε πολλοί πιστοί έσπευδαν να πάρουν από αυτό μόλις αυτό εμφανιζόταν πάνω στο σώμα της εικόνας. Στη συνέχεια καταγράφηκαν πολλά θαύματα αφού πολλοί πιστοί χριστιανοί και μουσουλμάνοι κατέφευγαν στο σπίτι της αείμνης της Ειρήνης ζητώντας τη βοήθεια της Αγίας. Ακολουθούν χρόνια δύσκολα με μετακινήσεις πληθυσμών, στερήσεις και κακουχίες με αποκορύφωμα την προσφυγιά του 1922, τότε που οι κάτοικοι του παλαιού χωριού εγκαθίστανται στη σημερινή τοποθεσία. Και έχει καθιερωθεί μετά την εισαγία της Μαρίνας του Γιορτήρη, 17, η πρώτη Κυριακή πάντα να κάνουμε την Ιτανία. Μόνο και μόνο για τον κόσμο, για να δώσει σε όλο τον κόσμο αγάπη η Αγία Μαρίνα και όπως ξέρετε την δύναμη την παίρνουν οι Άγιοι και οι Αγίες πάντα από τον Χριστό και την Παναγία. Εκεί είναι ο κορμός. Αλλά εξαρτάται από τον Άγιο πόσο έχει μαρτυρήσει για τον Χριστό τον ίδιο και γι' αυτό και παίρνει αυτή τη θεία χάρη σε όλο τον κόσμο να μπορεί να θεραπεύει αρρώστους με καρκινοπαθείς, γυναίκες που δεν κάνουν παιδιά, το έχουμε δέχουμε και ονόματα που μπορούμε να τα διαθέσουμε στον κόσμο, θάματα δηλαδή αληθινά, και γι' αυτό σήμερα η εικόνα αυτή και ευχαριστώ πάρα πολύ τον κόσμο τη συμμετοχή τους, που ήρθαν σήμερα από κάτω από την Αλεξανδρούπολη και από άλλες, και από άλλα χωριά, μας τιμήσανε, όχι εμάς, την Αγία Μαρίνα, και τους ευχαριστώ πάρα πολύ. Ήταν μια γιορτή πάρα πολύ, δεύτερη γιορτή αυτή είναι, πρώτο Πάσχα και μετά δεύτερο Πάσχα. Ας είναι ευλογημένη η Θεία Χάρη του Κυρίου και της Αγίας Μαρίας, να μας φωτίζει όλους, να μας δίνει υγεία και αγάπη. Και σε εσάς, είστε πάντα καλά. Για τους κατοίκους, η θαυματουργή εικόνα της Αγίας Μαρίνας αποτελούσε μια σύνδεσή της με την εγκατελειμμένη τους πατρίδα και το παρελθόν τους. Και φυσικά αποτελούσε απόδειξη της πίστης χριστιανών και μουσουλμάνων στη χάρη της Αγίας. Πολλές οικογένειες συνέχισαν να πηγαίνουν τους ασθενείς τους για θεραπεία, κυρίως ψυχικά ασθενείς βαριάς μορφής, σχιζοφρενείς και δαιμονισμένους, ελπίζοντας ένα ακόμη θαύμα από τα πολλά θαύματα που άκουγαν ότι γινόταν. Η συμβολή της ειρήνης ήταν μεγάλη, αφού παρήχε στέγη σε όσους έσπευδαν από μακρινές περιοχές για να προσευχηθούν στην Αγία, ακόμη και πλέον των 40 ημερών. Από τα πρώτα χρόνια της προσφυγιάς, δηλαδή από το 1923 και μετά, κάτοικοι της Αλεξανδρούπολης αρχικά αλλά και από πολλά σημεία του Εύρου αργότερα κατέφθαναν στην εορτή της Αγίας Μαρίνας στο Μαΐστρο για να προσκυνήσουν τη θαυματουργή εικόνα. Έτσι, σταδιακά στον πλατανότοπο του Μαΐστρου άρχισε να διαμορφώνεται ένα πανηγύρι με πλήθος κόσμου που συνδύαζαν το προσκύνημα στη θαυματουργή εικόνα στο σπίτι της Ειρήνης με ημερήσια εκδρομή. Το πανηγύρι συνεχίζεται μέχρι σήμερα και συνεχώς μεγαλώνει η φήμη του. Κανείς όμως δεν ξεχνά πως η κινητήριος δύναμη για τη μεγάλη προσέλευση είναι η πίστη στη θαυματουργή εικόνα της Αγίας Μαρίνας Μαΐστρου.